Καλησπέρα από Λευκωσία. Είμαι εδώ με δύο πολύ αγαπητούς φίλους και τελευταία και συνεργάτες, με την Κορίνα Βραμίδου και τον Κυριάκο Τοφαρίδη. Αγαπητή Κορίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Σε ευχαριστούμε που μας προσκάλεσες και έχουμε αυτή την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια. Βέβαια, έχουμε δύο-τρία έτσι ενδιαφέροντα και όμορφες εκπλήξεις να πούμε στον κόσμο. Ναι. Εντάξει, γιατί να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, έχουμε αρκετά να πούμε, βέβαια, έχουμε αρκετά να πούμε. Τώρα τι γυρεύει μία σοπράνο ανάμεσα στην Κορίνα και τον Τοφαρίδη, έτσι, τον Κυριάκο Τοφαρίδη. Να πω εγώ, πες. Πρόκειται για την τελευταία σας ταινία, ένα καταπληκτικό σενάριο, στο οποίο έχετε συνεργαστεί μαζί, το έχετε γράψει μαζί και το σκηνοθετείτε μαζί. Mm-hmm. Ναι, δοκιμάσαμε για πρώτη φορά. Καλά έπηγε πάντως. Δεν εσφαχτήκαμε, τέλος πάντων. Θα μπορούσε να γίνει και τούτο. Όμως, ναι, πέρα από αστεία, είναι μια δουλειά που ξεκίνησε, η ιδέα της αυτής της ταινίας ξεκίνησε πόσα χρόνια τώρα, 5 χρόνια πριν. Περίπου, όπου μέχρι να καταλήξουμε, ξεκίνησε από άλλη μορφή, δουλεύτηκε το σενάριο, έγινε ανάπτυξη σενάριου και καταλήξαμε στην παρούσα φάση. Να πούμε ότι το σενάριο το 2018 διαγωνίστηκε και πήρε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σεναρίου των Ελλήνων Σεναριογράφων στην Αθήνα, και από τότε δουλεύτηκε ξανά. Πήρε χρηματοδότηση από τη ΣΕΚΙΝ, Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου Κύπρου, και αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, τον Ιούλιο, έγιναν και τα γυρίσματα. Με αρκετές δυσκολίες, αλλά με πάρα πολύ χαρά. Επίσης, παρόλη την αγωνία και τα διάφορα θέματα που προκύπτουν λόγω της πανδημίας, εντούτοις όλος ο κόσμος, οι ηθοποιοί, το συνεργείο, έγιναν τα γυρίσματα. Εννοείται ότι να φτάσουμε και στη δική σου συμμετοχή, επειδή είναι μια ταινία όπου μία εκ των πρωταγωνιστριών είναι τραγουδίστρια όπερας, θέλαμε μια σπουδαία φωνή να την τουπλάρει, γιατί η ηθοποιός μας είναι ηθοποιός, δεν είναι τραγουδίστρια όπερας. Οπότε ήρθαμε κοντά σου και έγινε μια φοβερή μαγική συνεργασία, πρέπει να πούμε. Οι μαγικές στιγμές κάπως έτσι γίνονται, όμως να πάω λίγο πιο πίσω στις δυσκολίες και στις προκλήσεις του καλοκαιριού, της όλης περίοδου. Ναι. Εντάξει, είχαμε κάνει πάρα πολλά μεγάλη προεργασία. Επίσης, είχαμε γυρίσει ένα μέρος της ταινίας το Δεκέμβρη. Επειδή η ταινία αφηγείται τρεις ιστορίες οι οποίες συναντιούνται στο φινάλε, είχαμε γυρίσει τη μια ιστορία το Δεκέμβρη, άρα μας έμειναν μόνο οι δύο, ευτυχώς. Δηλαδή, αν είχαμε και τρίτη, ήταν να... και συνειδητοποιήσαμε, ολοκληρώνοντας τα γυρίσματα, ότι σαν να κάναμε τρεις ταινίες. Δηλαδή, οι δυσκολίες δεν ήταν λιγότερες επειδή ήταν η κάθε ταινία, ας πούμε, η κάθε ιστορία 40 λεπτά διάρκεια. Είχαν τις ίδιες δυσκολίες μιας μεγάλου μήκους ταινία. Άρα, ναι, τα καταφέραμε, τα καταφέραμε. Και το όνομα, πρέπει να πούμε το όνομα της ταινίας. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Iman», που στα αραβικά σημαίνει «πίστη». Και πραγματεύεται με διάφορους τρόπους πώς η πίστη μπορεί, όταν γίνει φανατισμός, να οδηγήσει στην καταστροφή. Ναι, να απόκειται πλέον στο κοινό να αντιληφθεί ή όχι, ελπίζουμε να αντιληφθεί, το τι θέλαμε να πούμε σε αυτή την ταινία. Ναι, αυτά. Μην υποτιμάς το κοινό ποτέ. Δεν υποτιμούμε το κοινό. Νομίζω είναι πολύ πιο έξυπνο από... και καταλαβαίνει τα πάντα. Ναι, είναι... Η ταινία πραγματεύεται την πίστη σε διάφορες εκφάνσεις της, την ακραία πίστη σε διαφορετικές μορφές. Είναι η πίστη θρησκευτική, άλλοτε είναι η πίστη προς το χρήμα, προς μια ιδεολογία. Και πώς
η ακραία πίστη οδηγεί σε όχι τόσο... Συμφωνώ και σίγουρα είναι και η εποχή μας, η περίοδος στην οποία διανύουμε είναι τέτοια που εννοείται ότι έχει πολλά μηνύματα κάποιος να πάρει με αυτήν την έννοια, το ότι η υπερβολική πίστη και η υπερβολική προσκόλληση σε ορισμένα πράγματα ίσως φέρνει φανατισμός. Προκαλεί ρατσισμό, προκαλεί δυσάρεστες καταστάσεις σε μια κοινωνία, σε μια οικογένεια βασικά. Όλα συμβαίνουν ξεκινώντας από οικογένεια. Η οικογένεια τα θέτει αυτά τα θέματα. Και θεωρώ ότι είναι δύσκολη καιρή γενικά για όλον τον κόσμο και με αυτά που συμβαίνουν με την πανδημία. Γενικότερα ο κόσμος έχει μια ανάγκη να... που να πιστέψει σε κάπου, να ανήκει κάπου. Όμως, λόγω της φτώχειας, της ανέχειας, πολλών καταστάσεων, πολέμων, οικονομικής δυσκολίας, τούτο το πράγμα οδηγεί τον κόσμο που είναι απελπισμένος να βρει μια παρηγοριά ή ένα αποκούμπι, ας πούμε, σε ακραία πράγματα. Και τούτο το πράγμα που προσπαθούμε λίγο να δούμε στην ταινία. Ζούμε καιρούς που ο κόσμος είναι φανατισμένος. Είναι φοβερό. Πιστεύω ότι ναι, είναι ένα σημάδια καιρού. Καιρού έτσι, που προβληματίζουν. Εμένα προσωπικά με προβληματίζει. Ακριβώς. Ο φανατισμός αλλά και ο ρατσισμός. Ναι. Και τα δύο. Ναι. Ο ρατσισμός στις διάφορες του έχει διαφορετικές εκφάνσεις με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται μέσα σε μια κοινωνία. Είναι και τα δύο σε έξαρση. Το νιώθουμε αυτό το πράγμα πολύ έντονα. Και ακριβώς η τέχνη είναι το ποκούμπι που θα μου επιτραπεί να το πω έτσι. Ναι. Που έρχεται να δώσει και ποιότητα στη ζωή του ανθρώπου, αλλά και να τον εκπαιδεύσει, να του δώσει εφόδια, έτσι ώστε να μπορεί να μην έχει παροπίδες, να μπορεί... Το μυαλό σου, αυτό είναι το πράγμα βασικά. Να μην έχουμε παροπίδες, μεγάλη υπόθεση. Ναι. Γιατί άμα έχεις παροπίδες, συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Ακριβώς. Εντάξει, είναι, τα θέματα τούτα είναι διαχρονικά. Δηλαδή, είναι στη φύση του ανθρώπου. Και εκεί που νομίζω ότι ξεπερασάμε τον μεσαίωνα και εξυγχρονιστήκαμε και προοδεύσαμε, βλέπουμε τις ίδιες συμπεριφορές. Δηλαδή, εντάξει, και στο κάτω-κάτω κόσμο δεν είμαστε μόνο εμείς. Εντάξει, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα στο Αφγανιστάν, αλλά υπάρχουν οι τριτοκοσμικές χώρες που η μόρφωση ή το να έχεις ένα μικρό φαΐ δεν είναι αυτονόητα. Αντιθέτως, είναι ένας γολγοθάς για αυτούς τους ανθρώπους. Και άρα εύκολα μπορούν να φανατιστούν, εύκολα θέλουν να πιστέψουν κάπου, θέλουν να πιαστούν που κάπου. Και η εκμετάλλευση, των γυναικών, των παιδιών. Ναι, ζούμε σε μια σχετικά καλή χώρα, είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς σε αυτόν τον πλανήτη και πρέπει και ο πλανήτης εξαρτάται από όλους μας. Δηλαδή, μπορούμε να ευημερούμε μόνο εμείς και οι άλλοι. Αν είναι να χαθούμε, θα χαθούμε όλοι μαζί σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί είναι μια φράση που είναι... Είναι γραμμένη σε έναν τοίχο. Λοιπόν, πρέπει να αναφέρω ότι είμαστε στο Παλάς. Mm-hmm. Και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που είμαστε στο Παλάς. Θα επανέλθω σε μισό δευτερόλεπτο. Επανήρθα, πήγα, ήρθα.
Μαγικά εμφανίστηκε εδώ η Μαρία Λουκαϊδού. Γεια σας. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και ταυτόχρονα περήφανη για την εξαιρετική δουλειά των δύο μου φίλων, της Κόρινας και του Κυριάκου, που είναι αξιόλογοι καλλιτέχνες, όπως και την άρτια και εξαιρετική απόδοση που έχει κάνει η Χρύσο μας και που τιμά την Κύπρο με τη μία άρια και το ένα lead τραγούδι που θα επενδύσει την ταινία των παιδιών. Ευχαριστώ, Μαρία μου, πάρα πολύ. Η Μαρία μας είπε με λίγα λόγια τι κάνουμε εδώ στο Παλάς. Πρέπει να αναφερθώ σε εκείνη την ωραία βραδιά, έναν έτσι βράδυ του Ιανουαρίου. Ξαφνικά δέχομαι ένα τηλεφώνημα στη Βιέννη εν μέσω lockdown και βλέπω, λέω, απαντώ, ναι παρακαλώ, γεια σου Χρύσο μου, η Μαρία με θυμάσαι, βέβαια, πολύ ωραία έκπληξη. Mm. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μέσα από αυτόν το σύντομο και απλό τηλεφώνημα, πραγματικά, θα με περίμενε μια τέτοια έκπληξη, η οποία με έχει, πάλι να μου επιτρέπει να πω τη λέξη, με εξήταρε. Διότι ξέρετε πολύ καλά, είστε και εσείς καλλιτέχνες, όπως και εγώ. Στην πορεία μας στην καλλιτεχνική υπάρχουν στιγμές που όταν κάτι σε εμπνέει και σε συγκινεί, το κάνεις με ιδιαίτερη χαρά και με ιδιαίτερη προσοχή. Να μου το λες ότι σε εμπνεύσαμε, γιατί η τιμή μας μεγάλη να λάβεις μέρος, να επενδύσεις με τη φωνή σου την ηθοποιό Μαργαρίτα Ζαχαρίου, η οποία υποδύεται την Ειρήνη, η οποία είναι σοπράνο, και θα ακούσουμε δύο άριες. Πείτε ποιες άριες είναι. Η μία άρια είναι απόσπασμα από την όπερα Σαμψόν και Δαλιδά, η γνωστή όπερα του Σενσάντς, και η δεύτερη είναι η Μαργαρίτα στο Ροδάνι, ένα λίτο όπως ονομάζεται, του Φραντς Σούμπερτ. Και τα δύο αξιόλογα έργα, τα οποία ήρθαν πραγματικά να κολλήσουν στο όλο σενάριο και στην όλη φιλοσοφία του έργου, με το λιμπρέτο της μεν άριας, Σαμψόν και Δαλιδά, και με το στίχο του Γκέτε από το Φάουστ με τη Μαργαρίτα στο Ροδάνι. Να πούμε ότι στη μία άρια συνοδεύεις εσύ στο πιάνο, Μαρία μου, και στην άλλη κλιμάκιο της Συμφωνικής Ορχήστρας με τέσσερις μουσικούς, είναι κουαρτέτο, την οποία άρια την έχει διασκευάσει ο Κώστας ο Παπαγεωργίου. Ναι. Ναι. Μία πάρα πολύ όμορφη διασκευή, να το πούμε. Η ηχογράφηση της άριας έγινε στο Παλάς τον Μάιο και η ηχογράφηση του Λιτ από τον Σούπερτ έγινε σήμερα, εδώ, στο Παλάς. Και θέλω να πω το εξής. Κάτι που έλεγα και χθες με τη Μαρία στην πρόβα μας. Η φωνή, αυτό το οποίο διαφέρει κατά λίγο από τα μουσικά όργανα, έστω εκείνον το 1-2%, είναι ότι η φωνή είναι ένα μουσικό όργανο το οποίο χρωματίζεται από την ίδια μας τη ψυχή. Mm-hmm. Και είναι οι λέξεις, η έννοια πίσω από τις λέξεις που χρωματίζει τη φράση και δίνει την αίσθηση και της φράσης, αλλά και των χρωμάτων μέσα από το τραγούδι. Η συνεργασία η οποία είχα μαζί με τη Μαργαρίτα Ζαχαρίου, την ηθοποιό, που
Οφείλω να ομολογήσω ότι ποτέ μου δεν είχα τέτοια δυνατότητα, τέτοιου είδους συνεργασία με κάποιον ηθοποιό, με άλλους συναδέλφους, επίσης τραγουδιστές της όπερας για μία παράσταση, ναι. Αλλά με έναν ηθοποιό στο τι διαδραματίζεται, η πλοκή, τα συναισθήματα του ήρωα στη δεδομένη στιγμή που ζει, μεταπτώσεις ακριβώς, ήταν αυτό το οποίο με βοήθησε στο να πάω ένα βήμα παραπέρα από το κείμενο το οποίο αναγράφεται στην Άρια της Δαλιδάς, αλλά και στο Λιτ που είναι η Μαργαρίτα από το Φάουστ. Το ένα βήμα παραπάνω ήταν ακριβώς η ενσάρκωση της ειρήνης. Δηλαδή η ειρήνη στη δεδομένη στιγμή, τι είναι αυτό το οποίο αισθανόταν, συναισθανόταν ή και διαισθανόταν ότι θα συμβεί. Εκεί ήταν η πρόκληση για μένα. Αυτό με είχε εξητάρει και ευχαριστώ γιατί γνώρισα νέους δρόμους μέσα από τη δημιουργία. Να συμπληρώσω σε αυτό και τα δύο τα μουσικά αποσπάσματα είναι πολύ επίκαιρα. Εμένα είναι αυτό που με συγκίνησε να πιστευτά, γιατί ήρθαν πραγματικά να δέσουν με το όλο σκεπτικό, όπως σας είπα και πριν, για τη φιλοσοφία του έργου, ότι πόσο διαχρονικά, παρόλο που ας πούμε ο Σενσάνς έγραψε την όπερα πριν 150 χρόνια και ο Σούπερτ ακόμη περισσότερα, πιο πολλά χρόνια, πόσο διαχρονικά είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία μας στίζουν και τον άνθρωπο και την ψυχή του ανθρώπου, αλλά γενικά και την ανθρωπότητα. Και ήταν τούτο που με συγκίνησε ιδιαίτερα. Και το έχεις κάνει πραγματικά, το έχεις δώσει σε όλον τούτο μεγαλείο και είμαι πολύ ευγνώμων που σε έχω γνωρίσει. Ναι. Και εγώ το ίδιο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί, διότι it takes two. Του τάγκο. Δεν είναι μόνη μου. Ευχαριστήσουμε επίσης και τον Σταύρο Τερλικά, τον ηχολήπτη μας, ο οποίος ήρθε εδώ και έκαμε μια εξαιρετική δουλειά. Hello, don't jump. Δεν ξέρω. Άρα, ναι, νομίζω έδεσε το γλυκό. Θα δείξει στο τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε όμως πολύ καλούς ιονούς, πολλά καλά στοιχεία, νιώθουμε μεγάλο ενθουσιασμό. Μέχρι να... Να πούμε τους πρωταγωνιστές της ταινίας. Λοιπόν, είναι ο Ανδρέας Τσέλεμπος, η Μαργαρίτα Ζαχαρίου και ο Βαρνάβας Κυριαζής, οι οποίοι είναι στη μια ιστορία της ταινίας. Οι άλλοι είναι δύο ηθοποιοί από το Λίβανο που πρωταγωνιστούν, η Ρίτα Χάγεκ και η Στέφανη Ατάλα. Και στην άλλη ιστορία είναι ο Προκόπης Αγαθοκλέους και η Παμπίνα Γεωργίου. Αυτό είναι το πρωταγωνιστικό cast της ταινίας. Μάλιστα. Και πότε αναμένετε να το δούμε στη μεγάλη οθόνη? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Στο παρόν στάδιο είμαστε στο μοντάζ. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε κάνει, ας πούμε, τον ήχο, τις διορθώσεις χρωμάτων κλπ. Πρέπει να πάμε στην Ελλάδα να γίνει το τελικό μιξάζ. Θεωρώ μέσα στο 22, θεωρούμε ότι ναι, να ξεκινήσει το ταξίδι της η ταινία. Πρώτα σε φεστιβάλ και μετά στο σινεμά. Πολύ ωραία. Είμαι σίγουρη ότι όλοι, εμείς ήδη το αναμένουμε, εννοείται. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα καταπλήξει το κοινό και αρκετός κόσμος ήδη θα το περιμένει. Ελπίζουμε. Όλα τα καλά σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μου. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να συνεργαστώ μαζί σας και αναμένουμε τις εκπλήξεις που θα φέρει ο καιρός. Έτσι. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Meet the artists. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο YouTube και στη σελίδα μου στο Facebook. Ευχαριστώ. Χρήσο Μακαρίου.